Εσώψυχα. Μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου. Θέκλα μου, συζήταγα με μια φίλη προχτές, η οποία προσπαθεί να πείσει το σύντροφό της να επισκεφτεί ψυχολόγο. Και ο λόγος... Γιατί θέλει να τον αλλάξει. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί, θέλει να τον κάνει διαφορετικό, τι θέλει να αλλάξει πάνω του? Γενικά τη συμπεριφορά του. Η συμπεριφορά του άντρα της έχει αλλάξει? Τη γνωρίζεις τη φίλη σου, φαντάζομαι, γνωρίζεις την ιστορία. Έφου είναι φίλη μου, βρεσί Θέκλα. Okay. Τη γνωρίζεις. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά του συντρόφου της με τα χρόνια, ή είναι ο ίδιος όπως ήταν στην αρχή? Κοίταξε, είναι περίπου μια δεκαετία μαζί. Εγώ σαν τρίτο μάτι βλέπω ότι απλά ανέχεται ο ένας τον άλλον. Εκείνη είναι έτσι πιο ευαίσθητη, πιο ρομαντική, εκείνος είναι πιο πεζός, πιο... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Έγινε πιο πεζός ή ήταν από την αρχή πιο πεζός και δεν το αντιλαμβανόταν η φίλη σου? Από την αρχή ήταν έτσι, απλά η φίλη μου ήταν τρελά ερωτευμένη, κατάλαβες. Λοιπόν, και για τη φίλη σου και για όσες φίλες ή φίλους μας ακούνε που ονειρεύονται ότι εάν μπήσουν τον σύντροφο τους ή τη σύντροφο τους να επισκεφτεί κάποιο ψυχολόγο, θα βοηθήσουν ότως ώστε να αλλάξει ο σύντροφος τους, δεν έχω ευχάριστα νέα. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει από παρότρινση άλλου, τουλάχιστον προς το καλύτερο. Δηλαδή, εάν ξαφνικά συνειδητοποιήσουμε ή μετά από χρόνια συνειδητοποιήσουμε ότι η συμπεριφορά του συντρόφου μας, ο χαρακτήρας του εν γέννη, ο τύπος του, το πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, δεν μας αρέσει και δεν ταιριάζει με το δικό μας τύπο, με τη δική μας συμπεριφορά, δεν είναι λύση το να πείσουμε τον άλλον να πάει στο ψυχολόγο. Όταν ο άνθρωπος ερωτευτεί, το πρώτο χρονικό διάστημα, τους πρώτους τρεις μήνες ως επιτοπλίστων, έχουμε μια χημική έκρηξη μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Είναι το λεγόμενο crush που λένε στα αγγλικά, να φατσιθείς που λένε στα κυπριακά, το να ερωτευτείς παράφορα. Όταν ερωτεύεται ο άνθρωπος, στην αρχή έχει πολύ έντονη επιθυμία να συναντήσει τον άλλον, εξιδανικεύει τον άλλον, τον βλέπει ως πολύ σπουδαίο, ίσως η φίλη σου αυτόν τον σύντροφο της τότε να τον έβλεπε πως ήταν ρομαντικός, αλλά δεν ήξερε πώς να το εκφράσει. Είναι αυτό που λέμε ότι εξιδανικεύουμε, ναι, το τέρι μας όταν είμαστε ερωτευμένοι. Και ειδικά στα πρώτα στάδια. Να δικαιολογούσε πράγματα, να παρέβλεπε πράγματα. Όταν όμως φύγει ο πρώτος έρωτας, ο οποίος είπαμε διαρκεί κάποιους μήνες, και παραμείνει η αγάπη στα τυχερά ζευγάρια, τα οποία, όχι τα τυχερά, στα εργατικά ζευγάρια, στα υπεύθυνα ζευγάρια που δεν προχωρούσε σχέση με ανθρώπους που δεν ταιριάζουν, όταν παραμείνει η αγάπη, τότε δεν έχουμε εκπλήξεις. Γνωρίζεις ποιος είναι από την αρχή. Στους περισσότερους ανθρώπους όμως τι συμβαίνει συνήθως? Παρασύρονται από το ερωτικό συναίσθημα, το οποίο ερωτικό συναίσθημα είναι βίαιο, είναι συναρπαστικό, είναι έντονο. Προχωρούν χωρίς να το ζυγίσουμε τη λογική τους σε μία σύνδεση με έναν άνθρωπο με τον οποίο είναι πολύ πιθανό να μην ταιριάζουν, και όταν ποκάτσουν τα πράγματα που λέμε στα κυπριακά, όταν κρυώσει το πράγμα, τότε φαίνεται. Τότε φαίνεται αυτό που ήταν εκεί από την αρχή. Το τι τύπος είναι ο άλλος, πώς λειτουργεί ή τι κίνητρα έχει απέναντί μας, ή πώς είναι η ψυχοσύνθεση του, πώς είναι η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας του που είπαμε προηγουμένως. Ξέρεις, αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα που συναντώ στα ζευγάρια τα τελευταία 20 χρόνια που εργάζομαι ως ψυχολόγος. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις εκείνες τις οποίες οι άνθρωποι ταιριάζουν αλλά έχουν προβλήματα σοβαρά που να φτάσουν στο γραφείο του ψυχολόγου. Οι περισσότεροι άνθρωποι που φτάνουν στο γραφείο του ψυχολόγου, και συνήθως όντως είναι έτσι όπως το λες, φτάνουν με την πίεση του ενός. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές ο ένας από τους δύο πιέζει και λέει να πάμε στο ψυχολόγο να λύσουμε το πρόβλημα μας. Και συνήθως αυτό συμβαίνει όταν φτάσουν στα τέλη της σχέσης. Κάποιες σχέσεις καταφέρνουμε να βοηθήσουμε να διασωθούν.
επειδή ακριβώς είναι διασώσιμες, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα στοιχεία του ότι ταιριάζουν οι άνθρωποι που είμαι προηγουμένως. Άλλες σχέσεις όμως, όση καλή διάθεση και να έχουν οι άνθρωποι, όσο και να έχει καταφέρει ο ένας από τους δύο να πείσει τον άλλο να πάνε στο ψυχολόγο, εφόσον δεν ταιριάζουν από την αρχή, δεν έχουν καλή πρόγνωση. Δηλαδή είναι αυτές οι περιπτώσεις που έχουμε πει και άλλες φορές ότι κάνεις νεκροψία περισσότερο παρά επέμβαση. Αν παραλληλίζαμε την παρέμβαση του ψυχολόγου με μια εγχείρηση που κάνει ένας χειρουργός. Συγγνώμη που είμαι έτσι αποκαλυπτική. Κοίταξε, είναι προτιμότερο να ακούνε την αλήθεια οι ακροατές μας, γιατί καμιά φορά σαν αυτή η φίλη μου, ας πούμε, τον πιέζει πάρα πολύ να δεχτεί να επισκεφτεί ψυχολόγο, φέρνοντας το στο σημείο ότι αν δεν επισκεφτείς ψυχολόγο, σημαίνει ότι δεν θέλεις να σώσεις την κατάσταση και χωρίζουμε. Μήπως δηλαδή του βάζει ένα μορατόριουμ, καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή αν δεν πας στο ψυχολόγο, ναι, θα χωρίσουμε. Κοίταξε, αυτού του είδους τα μορατόριουμ, σε αυτή τη φάση της σχέσης, δηλαδή 10 χρόνια σχέσης, θα δουλέψουν πάρα πολύ καλά ως προς το να χωρίσουν. Τόσο καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι θα έχουν κάποια πιθανότητα να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, να συγκλονίσουν τον άλλο, να συνταράξουν τον άλλο, στην περίπτωση που γίνονται πολύ νωρίς. Δηλαδή, μέσα σε εκείνο ακριβώς το διάστημα που υπάρχει έντονο ερωτικό συναίσθημα, μέσα στους πρώτους 3 μήνες μιας γνωριμίας και μιας σχέσης, νιώθουμε ότι ο νέος μας σύντροφος έχει κάποια πράγματα, κάποιες συνθήκες που αν δεν τις αλλάξει δεν θα πάει καλά η σχέση μας και εμείς θέλουμε να πάει καλά η σχέση μας, τότε εκεί μπορούμε ναι να το πούμε. Αν δεν έρθεις μαζί μου να πάμε σε έναν ειδικό να το συζητήσουμε ή αν δεν πας μόνος σου σε ένα ειδικό να το συζητήσουμε, δεν πας μόνη σου σε ένα ειδικό να το συζητήσεις, τότε εγώ θα φύγω και να φύγει, να το κάνει. Εσύ πιστεύεις ότι εφόσον υπάρχει η αγάπη μέσα στο συγκεκριμένο άνθρωπο, θα νιώσει την ανάγκη να υποχωρήσει και να το κάνει για χάρη τη συντρόφου του? Εγώ δεν μιλάω για υποχώρηση, Βάσο. Εγώ μιλάω για να φτάσει ο άλλος στο σημείο να θέλει βοήθεια για να κερδίσει πίσω αυτόν που αγαπά. Δηλαδή, όπως και με τα παιδιά, δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε κενές απειλές. Δεν αντιλαμβάνεται, Θέκλα. Γι' αυτό σου λέω. Και γι' αυτό η άλλη, ας πούμε, ναι, τον πιέζει. Με τα παιδιά δεν λέμε αυτό που απειλούμε να το κάνουμε? Δηλαδή, αν θα πούμε σε ένα παιδί, εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, τότε δεν θα φας γλυκό, πρέπει να μείνουμε σταθεροί και να μην δώσουμε το γλυκό. Ναι. Εάν πάρουμε αυτή την απόφαση, αν απειλήσουμε κάτι, mm-hmm, πρέπει τα λόγια μας να είναι βαρετά, να έχουν αντίκρισμα, να ξέρει ο άλλος ότι αν μου πει η Βάσο, για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση θα κάνω αυτό το πράγμα, η Βάσο θα το κάνει μετά και δεν θα επαναχωρήσει. Και αν δεν θέλει να χάσει τη Βάσο, τη Θέκλα, τη Μαρία, την οποιανδήποτε, όταν νιώσει πως τη χάνει, τότε ακριβώς μπορεί να το χωράει και τρύπα του βελονιού. Το έχω δει αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά τι συμβαίνει? Εάν αργήσουμε να βάλουμε αυτό το μορατόριο, δηλαδή αν δεν βάλουμε όρια από την αρχή της σχέσης, και αν απειλούμε κενές απειλές και λέμε στον άλλο, α, μέχρι την πρώτη του τάδε μήνα δεν κάνεις αυτό, εγώ θα φύγω. Έρχεται η πρώτη του τάδε μήνα, α, μέχρι τις 10 του μήνα δεν το κάνεις, εγώ θα φύγω. Α, μέχρι τις 20 του. Και καταλαβαίνω ότι μας έχει του χεριού του, τότε το χάσαμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Και αν στο τέλος κάποια στιγμή αυτός ο οποίος απειλεί και δεν το κάνει, το κάνει, θα το έχει κάνει επειδή έχει φτάσει για τον ίδιο η σχέση στο τέλος. Δηλαδή, αν σε απειλώ ότι αν δεν αλλάξεις θα φύγω. Και δεν το κάνω και μετά από καιρό φύγω, έχω φύγει για τα καλά. Και πολλές φορές τυχαίνει να ερχόμαστε οι ψυχολόγοι στη δυσάρεστη θέση να μαζεύουμε τα κομμάτια κάποιου, ο οποίος λέει, ξέρεις, είμαστε μαζί 3 χρόνια και μου το είχε πει πολλές φορές ότι αν δεν αλλάξω αυτή μου τη συνήθεια θα φύγει και εγώ δεν την άλλαζα και αυτή έμενε και τώρα έφυγε και τώρα που έχω καταλάβει τα λάθη μου και θέλω να τα αλλάξω, αυτή δεν με θέλει πια. Δηλαδή, αν μας ακούν και ακροατές, ακροάτριες, που ο σύντροφος τους εισηγείται να δουν κάποιο ειδικό και λένε δεν πειράζει, ρε, θα του περάσει, θα το ξεχάσει, ας το βάλουμε το σκουπιδάκι κάτω από το χαλί, ας έχετε υπόψη ότι θα να πάει πολλές φορές στη βρύση, αλλά μια φορά θα σπάσει. Mm. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πολύ ευέλικτος και αλλάζει συνεχώς τα όρια του, κάποια στιγμή μπορεί πραγματικά να φτάσει στο αμήν. Και όταν φτάσει στο αμήν, θα σου πει όχι και το όχι θα είναι τελεσίδικο. Καταλαβες, τελεσίδικο. Mm-hmm.
φυσικά είναι πολύ καλύτερη ιδέα να μην χρειάζεται να απειλούμε τον σύντροφό μας, να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασίες τέτοιες που να χειραγωγούμε κατά κάποιον τρόπο τον άλλον. Εγώ είμαι υπέρ της ξεκάθαρης συζήτησης. Αυτή είμαι ρε φίλε, αυτές τις απόψεις έχω, έτσι λειτουργώ. Αν σ' αρέσει, έλα μαζί μου. Αν δεν σ' αρέσει, μην ξεκινήσει από την αρχή για να μην έχουμε προβλήματα μετά. Το θέμα είναι να μην φτάσουν εκεί τα πράγματα. Δηλαδή, να αντιληφθεί από μόνος του ο άλλος ότι κάτι πάει χει σε αυτή τη σχέση και να προσπαθήσει να το αλλάξει. Συνήθως δεν πάει κάτι χει στις σχέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, Βάσο. Στον άνθρωπο κάτι πάει χει. Δηλαδή, για να λέει η κοπέλα ότι η φίλη σου ότι προσπαθεί να πείσει τον άνδρα της να πάει στο ψυχολόγο, σημαίνει ότι ο άνδρας της, δεν θέλω να μας πεις για να κρατήσουμε την ανωνυμία της υπόθεσης. Για παράδειγμα, να πω εγώ υποθετικά χωρίς να γνωρίζω, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με τον τζόγο, ή μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με το αλκοόλ, ή μπορεί να έχει ένα θέμα με τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, κάτι. Mm-hmm. Ένα πρόβλημα, τέτοιο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί φθορά στη σχέση. Αν δεν, και δεν είναι πρόβλημα της σχέσης αυτό αν ο άλλος είναι χαρτοπαίχτης, είναι εθισμένος στο κουμάρι που λέμε στα κυπριακά. Δεν είναι πρόβλημα της σχέσης αν ο άλλος είναι αλκοολικός. Είναι δικό του θέμα, ναι, το οποίο οφείλει να το επιλύσει. Το έχω πει και άλλες φορές. Άμα θέλουμε να κάνουμε το κεφαλιού μας και να ενδίδουμε στα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, να μείνουμε ελεύθεροι, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και αυτά που κάνουμε θα έχουν επίπτωση μόνο πάνω στον εαυτό μας. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε σχέσεις, σε γάμους, γινόμαστε γονείς, έχουμε και ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που ζουν μαζί μας. Να είμαστε υγιείς προσωπικότητες και να είμαστε εντάξει μαζί τους. Άρα, εάν ένας άνθρωπος δεν έχει ο ίδιος. Δεν έχει ο ίδιος αρκετό κίνητρο για να αλλάξει, ο ίδιος, και δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη να αλλάξει, αν το κάνει για να ευχαριστήσει κάποιον άλλο, ανά πάσα στιγμή όταν χαλάσει η σχέση του με εκείνο τον άλλο θα γυρίσει πίσω στην κακιά συνήθεια. Ας πούμε, το έχουμε δει αυτό. Mm-hmm. Να έχεις έναν άνθρωπο που είναι θυσμένο στο αλκοόλ, για παράδειγμα, για την αγάπη μιας κοπέλας να πάει για απεξάρτηση, και όταν χαλάσει η σχέση του με αυτή την κοπέλα να κυλήσει, όπως λέμε, πίσω στο ποτό. Δηλαδή, το κίνητρο, το πιο υγιές κίνητρο και σταθερό κίνητρο για αλλαγή στον άνθρωπο είναι ο εαυτός του. Δηλαδή, να έχει φτάσει ο καθένας στο σημείο του να βαρεθεί τον εαυτό του, να βαρεθώ εγώ τον εαυτό μου, να μην αντέχω άλλο την κατάστασή μου, να μην αντέχω άλλο το πώς είμαι και να κάνω δράση. Ξέρεις, να σου πω με έτσι μια δική μου ιστορία, παράδειγμα πρόσφατο. Mm-hmm. Πριν κανένα μήνα είχαν έρθει οι γονείς μου στη Λευκοσία για να φάμε. Και μου είπαν και δυο ότι πάνε σε διατροφολόγο, ότι κάνω διατροφή, ότι έχουν βάλει βάρος. Και εγώ τους κορόιδευα. Και έλεγα, χαχαχαχαχα, κάνετε εσείς δίαιτα που είσαστε πιο αδύνατοι από μένα και δεν το χρειάζεστε. Και γιατί να μην τρώτε και ευχαριστηθεί τη ζωή. Και μου έλεγαν, κόρη μου, και εσύ έχεις βάλει βάρος, να προσπαθήσεις να κάνεις διατροφή. Και εγώ τους κορόιδευα. Πριν δύο εβδομάδες ανακάλυψα, αντιλήφθηκα εγώ ίδια ότι επειδή έχω. Ξέρεις, που την καλοζωή βάλεις βάρος. Εγώ όταν δεν νιώθω καλά χάνω κιλά, όταν νιώθω καλά βάζω κιλά. Από την καλοζωή έχω φορτωθεί 10 κιλά εξτρά από πέρσι μέχρι φέτος. Παρατήρησα ότι δυσκολεύομαι να σηκωθώ από την καρέκλα. Παρατήρησα ότι δυσκολεύομαι να κινηθώ. Παρατήρησα ότι έγινε βαριά ένα πνοή μου. Και επειδή ανησύχησα για την υγεία μου, όχι επειδή μου το είπαν οι άλλοι, ανάγκασα ίδια τον εαυτό μου με κίνητρο καθαρά για μένα, όχι γιατί μου είπε η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο άντρας μου, αποφάσισα να ξηγιάνω τη διατροφή μου και να περπατώ περισσότερο για να φτάσω στα κιλά που ήμουν προηγουμένως, πρώτου βάλω αυτά τα κιλά. Καταλάβεις τι γίνεται? Ναι. Δεν μιλάω για να γίνω αδύνατη, γιατί δεν είναι το σκάρι μου για να είμαι αδύνατη, αλλά μιλάω για εκείνα τα 10 έξτρα κιλά, τα οποία δεν τα είχα πέρσι και τα έχω βάλει φέτος. Όσο μου λέγαν οι άλλοι, και από αντίδραση, εγώ δεν ήθελα. Έλεγα, είμαι μια χαρά. Όταν μου είπαν, εντάξει, φάε και κάνω ό,τι θες, όταν με άφησαν μόνη μου να δω τις συνέπειες του, τι σημαίνει από τα 95 κιλά πάω 103 όπως είχα πάει, τότε συνειδητοποίησα από μόνη μου την ανάγκη για αλλαγή και την έβαλα σε εφαρμογή. Καταλάβες? Όταν κάνω πράγματα για τον άλλο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαλάσει σχέση με τον άλλο, μπορεί να τσαντιστώ με τον άλλο και τότε θα τα αφήσω όλα εκεί. Το κίνητρο πρέπει να είναι ο εαυτός μας. Εγώ θέλω να αλλάξω, γιατί εγώ δεν ανέχω με τον εαυτό μου να είμαι αλκοολικός. Δεν ανέχω με τον εαυτό μου να έχω αυτή την ψυχολογική διαταραχή. Δεν ανέχω με τον εαυτό μου να έχω αυτή την κακή συνήθεια. Εγώ έχω βαρεθεί, έχω συγχαθεί τον εαυτό μου. Και αν πραγματικά αγαπούμε τον άλλο που βρίσκεται σε σχέση μαζί μας, τότε κάνουμε απειλές τις οποίες τις εκτελούμε κιόλας. Και τις εκτελούμε νωρίς,
προτού εμείς οι ίδιοι πάψουμε πλέον να αγαπούμε τον άλλον. Από την άλλη είναι και το αγάπα τον άλλον με τα ελαττώματά του. Κοίταξε, αν το αγάπα τον άλλον με τα ελαττώματά του ταιριάζει για την αρχική επιλογή. Δηλαδή, αν εγώ σε γνωρίσω τώρα εσένα Βάσο, πες ήμουν άνδρας και σε γνώριζα εσένα τώρα και έχεις όλα αυτά τα καλά που έχεις και έχεις και ένα δυο ελαττώματα, τα οποία τα γνωρίζω από την αρχή. Εάν από την αρχή τα γνωρίζω τα ελαττώματα σου και παρόλα αυτά μου αρέσεις και σε αγαπώ, ναι. Όμως, εάν δεν τα δω τα ελαττώματα σου, δεν τα λάβω υπόψη και όταν τα συνειδητοποιήσω μετά δεν τα θέλω, τότε δεν δουλεύει έτσι. Το αγάπα τον άλλο με τα ελαττώματα το δουλεύει για ανθρώπους συνειδητοποιημένους. Και Βάσο, σοβαρά, κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος. Σίγουρα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Σίγουρα. Όταν ήμασταν πιο μικροί, μικρές και μικροί και άνδρες, όχι μόνο τα κορίτσια, είχαμε μια ιδανική εικόνα στο μυαλό μας για τον σύντροφο που θα είχαμε, τη σύντροφο που θα είχαμε στο μέλλον. Μια εξωτερική εικόνα απαστράπτουσα, μια πολύ εξαιρετικό χαρακτήρα, πολύ καλή μόρφωση. Όλα τέλεια. Μεγαλώνοντας όμως και ζώντας και με το να έχουμε φάει τα μούτρα μας πολλές φορές, έχουμε αντιληφθεί ότι κάποια πράγματα δεν είναι και τόσο σημαντικά. Οπότε δεν έχουμε κατεβάσει τα στάνταρ μας, έχουμε αλλάξει τα στάνταρ μας, τα έχουμε κάνει πιο πνευματικά, πιο ουσιαστικά. Mm-hmm. Οπότε το αγάπα τον άλλο με τα ελαττώματα του πάει για τα ελαττώματα που δεν είναι ουσιαστικά. Για παράδειγμα, με ενοχλεί εμένα που μπορεί ο σύντροφος μου να μην είναι ιδιαίτερα ψηλός. Είναι ουσιαστικό ελάττωμα αυτό το πράγμα. Με επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο. Όχι. Γιατί να με ενοχλήσει. Τον αγαπώ με το ελάττωμα, να το πάρεις έτσι. Ή με ενοχλεί κάποιον που, για παράδειγμα, η γυναίκα του είναι χορτοφάγος. Όχι, δεν τον ενοχλεί. Αυτή τρώει τα χόρτα της, αυτό ο άλλος το δεκρέατα του. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Αν όμως το ελάττωμα του άλλου είναι να πηγαίνει να τρώει όλα τα λεφτά της οικογένειας στον τζόγο και να ξενυχτάει και να κάνει, τότε ναι, δεν μπορείς να πεις αγάπα τον άλλο με τα ελαττώματα, τότε είσαι θύμα. Αυτά. Οπότε, εάν δεν πάει στο ψυχολόγο ο άντρας της, να πάει ίδια. Να πάει ίδια. Να αλλάξει αυτή. Να πάει ίδια. Να πάει ίδια για να δει τι να κάνει, πώς να διαχειριστεί τη σχέση της, έχοντας το δεδομένο ότι ο άνδρας της δεν έχει κίνητρο για να πάει στο ψυχολόγο.